Γεια σας. Σας καλωσορίζω στην τρίτη διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Καθώς προχωράμε σε θέματα πιο βαθιά στον παράλληλο προγραμματισμό, θα ήθελα να επισημάνω κάτι για το εργαστήριο και για τα lab points. Θα κάνω share την οθόνη μου. Και θα φέρω τα lab points. Υπενθυμίζω, όπως βλέπετε στην οθόνη αυτή τη στιγμή, ότι η βαθμολογία των lab points καταγράφεται κάθε φορά στο LSIGR κάθετος lab points. Σε αυτό λοιπόν το αρχείο βλέπουμε την καταγραφή και ο μέσος όρος για το δεύτερο εργαστήριο, αν θελήσει να συνεργαστεί μαζί μου browser, είναι 809, δηλαδή 81%, που είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Βέβαια, κάποιοι φοιτητές, βλέπετε, δεν καταφέρουν να τα ολοκληρώσουν όλοι, κάποιοι έχουν, ας πούμε, λιγότερα από τα μισά άλλα points, το οποίο υποδηλώνει ότι έχουν κάποια κενά στο εργαστήριο, τα οποία θα πρέπει να καλύψουν. Έχουν κάποια κενά που οφείλονται στα λειτουργικά συστήματα. Και γι' αυτό η προτροπή μου προς αυτούς τους φοιτητές είναι να μελετήσουν εργαστηριακά φυλάδια σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα και το χειρισμό φλοιού. Ακόμα δεν έχουμε μπει βαθιά μέσα στον προγραμματισμό, άρα αν κάποιος δυσκολεύεται από το δεύτερο εργαστήριο, σημαίνει ότι δυσκολεύεται στις εντολές του φλοιού, γιατί κυρίως εντολές φλοιού αυτή τη στιγμή κάνουμε. Θα πρέπει να αποκτήσει μια ευχέρεια στο φλοιό, να ανοίγει, να επεξεργάζεται, να κάνει compile. Είδαμε μαζί θέματα σχετικά με το compilation που δυσκολεύτηκαν κάποιοι. Δεν θυμόντου να ανοίξω στην σύνταξη. GCC, Pavla WOL, Pavla O, όλες αυτές τις παραμέτρους θα πρέπει να τις θυμάται κάποιος και να μην καθυστερεί σε αυτά τα θέματα που είναι αυτονόητα. Λοιπόν, τα lab points έχουν καταγραφεί, οι παρουσίες έχουν καταγραφεί, όπως σας έχω πει κάθε φορά, και αύριο Τετάρτη σας έχω δώσει, συγγνώμη, αύριο Τρίτη, για το εργαστήριο, σας έχω δώσει κάποιες οδηγίες να διαβάσετε το υλικό που θα δούμε μαζί. Και αυτό θα σας βοηθήσει να μην έχετε κενά. Θα μπούμε μέσα σε θέματα MPI, προγραμματισμού, αποστολής και λήψη μηνυμάτων, και είναι σημαντικό να προχωράτε κι εσείς γρήγορα μαζί μου, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε μέσα στο 2ωρο τα 10 lab points. Επίσης, για μία ακόμα φορά, σας λέω ότι τα lab points καταγράφονται σε δεσμούς του LSI. Για παράδειγμα, στο lab02, lsi.gr κάθετος lab02, εμφανίζονται τα lab points του δεύτερου εργαστηρίου. Κάποιος δηλαδή που θα θελήσει να τα αντιγράψει, κάποια στιγμή βέβαια δεν θα εμφανίζονται τα παλιά εργαστήρια, ακόμα τα έχω αφήσει, ώστε κάποιος, όπως είχε ζητήσει και στην προηγούμενη διάλεξη, να μπορέσει να τα αντιγράψει, copy-paste, είναι ένα απλό κείμενο, δεν είναι τίποτα, κατευθείαν το αντιγράφετε και το αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας, για να γνωρίζετε τα lab points που έχετε ασχοληθεί. Και μια που μιλάμε για lab points, να σας πω ότι η πλειοψηφία συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες που σας έχω πει και έχω καταγράψει στο αρχείο αυτό. Υπάρχουν όμως κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Για παράδειγμα, δεν παραδίδουν αρχεία με lab point και αρρύθμιση. Πρέπει να υποδεικνύετε εσείς ποιο είναι το lab point. Δεν μπορεί να έχει κάποιος screenshot 15 ή δασιγέννης 05 και ούτω καθεξής. Αυτά εδώ πέρα για μια ακόμα φορά τα δεχτήκαμε, αλλά από το επόμενο εργαστήριο θα απορρίπτονται. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι οδηγίες βοηθάνε και εμείς να γνωρίζουμε εσείς τι παραδίδετε καλύτερα
και να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση. Δεν γίνεται ο καθένας να παραδίδει ό,τι όνομα αρχείου θελήσει και να μαντεύουμε εμείς σε ποιο lab point αντιστοιχεί. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε το, θα το πω βέβαια και αύριο στο εργαστήριο, ότι η ονοματοδοσία πρέπει να είναι σωστή και επίσης ελάχιστοι φοιτητές συμμορφώνονται με αυτή την υπόδειξη. Δηλαδή να δείχνουν όλο το παράθυρο. Κόβουν το print screen. Θα πρέπει να φαίνονται και τα borders. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε, όπως να ανοίξω ένα παράθυρο πούτι, να το δείτε. Λοιπόν, το παράθυρο πούτι, όπως βλέπετε, έχει και borders. Αν εσείς, για παράδειγμα, πάρετε μόνο το κομμάτι που είναι στο κέντρο, δεν θα το δεχόμαστε από την επόμενη φορά. Δεν πρέπει να κόβετε το παράθυρο. Το παράθυρο πρέπει να είναι ολόκληρο, όλο το παράθυρο. Να βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα πλήρες παράθυρο και από τη στιγμή που εσείς το έχετε υλοποιήσει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα να στείλετε ένα πλήρες παράθυρο. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί κάποιοι κάνουν Photoshop. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, αλλά αν δεν είναι πλήρες παράθυρο, θα αρχίσουμε να τα απορρίπτουμε και αυτά. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αυτά για το εργαστήριο. Μπορούμε να συνεχίσουμε, εφόσον δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις για την προηγούμενη ύλη. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν στο βιβλίο αυτό που σας έχω πει ότι κατά διαστήματα θα κοιτάμε μαζί κάποιες ενότητες. Αυτό το βιβλίο είναι διαθέσιμο από το παράλληλα αισθήματος και προγραμματισμός στον κάλυπο, δωρεάν, ελεύθερα, μπορείτε να το μεταφορτώσετε, είναι ένα PDF, αν το ψάξετε λοιπόν με αυτόν τον τίτλο. Και την προηγούμενη φορά είχαμε σταματήσει εδώ, στους επεξεργαστές. Και σας είπα, είναι σημαντικό να κοιτάμε μαζί αυτό το βιβλίο και τις παρουσιάσεις. Τα ίδια θεματικά πεδία αφορούν και τα δύο. Απλώς εδώ είναι ένας άλλος τρόπος μετάδοσης γνώσης και γι' αυτό έχω σημειώσει, έχω επισημάνει σημαντικά στοιχεία. Λοιπόν, σε αυτή την ενότητα αναφέρεται επεξεργαστές σε HPC. Πού βρίσκονται HPC? Έχουμε λοιπόν συστήματα με χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες εκατομμύρια επεξεργαστές, αλλά να είναι σχετικά απλή για να μπορούμε να κλιμακώσουμε το σύστημα. Βέβαια, αυτοί οι υπερυπολογιστές, τα super computers, που χρησιμοποιώ εγώ το αγγλικό ακρονίμιο HPC, High Performance Computing, όχι μόνο εγώ, όλοι το χρησιμοποιούμε, απλώς όταν σας λέω για HPC, είναι μια συστοιχία από πολλούς υπολογιστές, χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που μπορούν να διασπαστούν. Δηλαδή να μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Υπάρχουν εφαρμογές που δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν και εφαρμογές που μπορούν. Αυτοί οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται για αυτά τα προβλήματα. Για προβλήματα που μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Και να φέρει κάποια παραδείγματα, όπως το IBM Sequoia με 1.572.000 πυρήνες, το κινέζικο Tianhai με 3 εκατομμύρια πυρήνες και το καθεξής. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο άκρο, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, με συστήματα με λίγους επεξεργαστές, που όμως είναι αρκετά δυνατοί επεξεργαστές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πολλούς οικονομικούς επεξεργαστές, από την άλλη έχουμε λιγότερους και πιο ισχυρούς. Βέβαια, εδώ έχουμε πρόβλημα κλιμάκωσης, γι' αυτό δεν το συναντάμε αυτό. Συνήθως, δηλαδή, χρησιμοποιούνται επεξεργαστές, που είναι τυπικοί επεξεργαστές που έχουμε στα συστήματά μας, που λόγω της οικονομίας. Της οικονομίας κλίμακος λόγω μαζικής παραγωγής έχουν χαμηλό κόστος και γι' αυτό οι υπερυπολογιστές αποτελούνται από εκατομμύρια πυρήνες ίδιους με αυτούς που έχουμε στο σπίτι μας. Άρα ένα θέμα είναι με τους επεξεργαστές, ο αριθμός των επεξεργαστών. Ένα άλλο θέμα που μας αφορά στα συστήματα παράλληλης κατανέμενης επεξεργασίας είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία γίνεται με δύο τρόπους, μέσω κοινόχρηστης μνήμης ή μέσω απευθείας συνδέσεων. Κοινόχρηση μνήμης αφορά τα συστήματα που έχουν
κοινό motherboard, κοινό λειτουργικό σύστημα, και όταν απαιτείται να συνεργαστεί ένας core, ένας πυρήνας με έναν άλλον, το στέλνει, το καταγράφει κάπου σε μια κοινόχρηστη μνήμη που έχει πρόσβαση και ο άλλος επεξεργαστής γιατί διαβάζει. Βέβαια, κοινόχρηστη μνήμη μπορούμε να βρούμε και σε πολυπολογιστές, απλώς δεν είναι συνηθισμένο. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πολλούς διαφορετικούς, ξεχωριστούς υπολογιστές, οι οποίοι όλοι μαζί εκτελούν ένα κατάλληλο middleware και κάνει export τη μνήμη σε ένα κοινό pool. Και εκεί, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε κοινόχρηστη μνήμη. Πολλοί διαφορετικοί υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε μια κοινή μνήμη, αλλά επειδή αυτό σημαίνει μετάδοση πληροφορίας μέσω εξωτερικών συνδέσεων και ζεύξεων, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στην καθυστέρηση, είναι πολύ επιρρεπές ασφάλματα, γι' αυτό δεν το συναντάμε. Αυτό το κοινό χρηστή μνήμη σε συστήματα διαφορετικά. Γι' αυτό, κυρίως, όταν λέμε κοινό χρηστή μνήμη, αναφερόμαστε στον ίδιο υπολογιστή που έχει πολλή μνήμη, έχει πολλούς επεξεργαστές και είναι αυτό που είχαμε ορίσει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ως SMP, Symmetrical Multiprocessing. Και από την άλλη έχουμε επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών, μεταξύ υπολογιστών, όταν έχουμε ξεχωριστούς διακριτούς υπολογιστές, δηλαδή έχουμε ένα κατανεμημένο σύστημα, τότε απαιτείται επικοινωνία που γίνεται μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης, όπως για παράδειγμα ένα Gigabit Ethernet ή οπτικές ίνες. Να υπενθυμίσω για τα βίντεο που είδαμε στην αρχή, σας παρουσίασε καταρχήν για το πρόβλημα της ανίχνευσης του αεροπλάνου, του MH370 που είχε πέσει στη θάλασσα εκεί κοντά στον Ινδικό ωκεανό και πώς με το HPC μπόρεσαν να προσομοιώσουν την πορεία πτώσης προκειμένου να κάνουν πιο συγκεκριμένο το εύρος αναζήτησης. Επίσης είδαμε δύο βιντεάκια που δείχνει και τα size HPC για transactions, για συναλλαγές. Ας πούμε όπως το PayPal, όπως το eBay, και αυτά είναι προβλήματα που απαιτούν HPC. Βέβαια, αυτά επειδή είναι θέματα που είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, είναι πολύ πιο εύκολη παραλληλοποίηση αυτών των θεμάτων, από ότι να έχουμε ένα πρόβλημα και να προσπαθούμε να το παραλληλοποιήσουμε. Και σας δείχνω αυτά τα βίντεο για να έχετε και μια εικόνα όταν λέμε supercomputer τι εννοούμε. Αυτά τα data center, από τι αποτελούνται. Και είδατε και πώς συναρμολογήθηκε ένα data center στο βίντεο που σας είχα δείξει πριν, όπου ήρθαν τα cabinets, οι υπολογιστές, η διασύνδεση και όλα αυτά τα cabinets είχαν ξεχωριστούς υπολογιστές που εκτελούνταν Linux και συνδέθηκαν βέβαια όλοι σε ένα μεγάλο δίκτυο διασύνδεσης. Επόμενο θέμα που μας ενδιαφέρει στα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας είναι ο συντονισμός και η συνεργασία. Για να διεκπαιρεωθεί λοιπόν η μία εργασία, είπαμε στην παραλληλοποίηση, έχουμε μία εργασία που θέλουμε να την παραλληλοποιήσουμε, όχι πολλές διαφορετικές διεργασίες. Η μία αυτή εργασία, για να παραλληλοποιηθεί, απαιτείται ένας συντονισμός. Απαιτείται καταρχήν να υπάρχει ένας master node, ο κεντρικός ελεκτής, που αναθέτει εργασίες στους υπόλοιπους. Θα το δούμε και στο MPI, στο εργαστήριο αύριο, όπου συνεχίζουμε το MPI. Στο προηγούμενο εργαστήριο είχαμε δει πώς αρχικοποιούμε το MPI. Στο αυριανό εργαστήριο, όπως είδατε και στο υλικό που σας έστειλα να μελετήσετε, έχουμε αποστολή και λήψη μηνυμάτων για συντονισμό. Απαιτείται λοιπόν συντονισμός, για το πώς επιτυχάνεται όμως αυτός ο συντονισμός εξαρτάται από το σύστημα επικοινωνίας που υπάρχει. Έτσι, πρέπει να ξέρουμε αν θέλουμε να προγραμματίσουμε για ένα σύστημα κοινόχρησης μνήμης, όπου είναι διαφορετικός ο συντονισμός από ένα σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων όπως το MPI. Εν τούτης όμως, η ουσία είναι το ίδιο. Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία. Το πώς επιτυχάνεται θα το δούμε βέβαια στο εργαστήριο. Ο συντονισμός απαιτείται για να γίνει και η διαμήρυνση εργασιών. Για να εκμεταλλευτούμε την παράλληλη επεξεργασία, πρέπει να
μπορούμε να χωρίσουμε σε εργασίες το έργο μας και οι οποίες εργασίες να γίνονται ανεξάρτητα μία από την άλλη. Αν χωρίσουμε τις εργασίες με πολύ μικρή λεπτομέρεια, τότε αναφερόμαστε σε ένα λεπτό κόκκο παραλίας, fine grain parallelism. Αν όμως, αυτό όμως το πιο πρόβλημα έχει, ότι επιτίθεται συνεχώς επικοινωνία. Όσο πιο μικρό είναι το κομμάτι που διαιρούμε την εργασία, τόσο περισσότερη επικοινωνία απαιτείται. Αυξάνεται λοιπόν το κόστος επικοινωνίας, έχει μεγάλη επιβάρηση. Από την άλλη, έχουμε την παραλληλοποίηση με χοντρό κόκκο παραλία, το coarse grain parallelism, η οποία έχει μεν μικρότερη ανάγκη σε επικοινωνία, αλλά έχει το πρόβλημα ότι δεν έχει ισοκατανομή. Γιατί μπορεί μια εργασία να πάρει πολύ περισσότερη ώρα από κάποια άλλη και έτσι ένα core να περιμένει να είναι idle και είναι κακό σε ένα σύστημα να έχουμε επεξεργαστές που δεν κάνουν τίποτα, είναι σε κατάσταση αδράνειας, idle, περιμένοντας κάποια εργασία. Για μια ακόμα φορά λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός. Όπως και στην αρχιτεκτονική είχαμε δει, υπήρχε συμβιβασμός στις αρχιτεκτονικές επιλογές, έτσι και στην παραλληλοποίηση υπάρχει συμβιβασμός που θα χωρίσουμε κάτι, γιατί πολλές φορές μπορούμε να χωρίσουμε την εργασία σε πολλά σημεία. Και αυτό είναι και ένας τρόπος έρευνας, δηλαδή στην παραλληλοποίηση κάνουμε και έρευνα ποιο είναι το βέλτιστο σημείο. Παραλληλοποιούμε με διάφορους τρόπους, κάνουμε μετρήσεις, βγάζουμε αποτελέσματα και συνεχίζεται έτσι επανελειπτικά η βελτίωση ενός αλγορίθμου. Δεν υπάρχει μια συνταγή straightforward όπου ακολουθούμε αυτά τα 1, 2, 3 βήματα και καταλήγουμε πάντα στο βελτίστο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τέτοια μαγική συνταγή και γι' αυτό υπάρχει μια αυξημένη δυσκολία στην παραλληλοποίηση και απαιτείται να κατανοήσετε σε βάθος τι σημαίνει ανεξάρτητες παράλληλες ροές. Πού υπάρχει παραλληλισμός? Καταρχήν, σας είπα, υπάρχουν προβλήματα που παραλληλοποιούνται και προβλήματα που παραλληλοποιούνται. Ας δούμε ένα πολύ απλό πρόβλημα παραλληλοποίησης. Εδώ έχουμε ένα βρόχο, σε C γλώσσα που γνωρίζετε, όπου τι κάνει, προσθέτει δύο τιμές διανυσμάτων και αποθηκεύει το αποτέλεσμα σε ένα άλλο διάνυσμα. Κάπα στοιχεία έχουμε. Βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα ότι υπάρχει ανεξαρτησία του κάθε index, της κάθε επανάληψης. Προσθέτονται κάθε φορά εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, κοιτάξτε, C1 ίσον α1 σε β1, ενώ στην επόμενη επανάληψη έχουμε C2 α2 σε β2. Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει ανεξαρτησία και άρα θα μπορούσαμε να παραλληλοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, να αναθέσουμε σε κάθε επεξεργαστή να κάνει μία πρόσθεση. Δεδομένου ότι είναι κάπα οι τιμές που μπορούμε να προσθέσουμε, καταλαβαίνετε ότι το άνω όριο παραλληλοποίησης σε αυτόν τον αλγόριθμο είναι κάπα. Δηλαδή, αν δώσουμε ξεκινάμε με έναν επεξεργαστή. Σε έναν επεξεργαστή, και είναι ευκαιρία να σας σχεδιάσω κιόλας για να το κατανοήσουμε καλύτερα, φέρνω το MS Paint, για να δείτε και τα γραφήματα που μας ενδιαφέρουν σε εμάς. Λοιπόν, ανοίγω το στυλό, ενεργοποιώ ένα παχύ pen και αυτό είναι ένα γράφημα όπου στον οριζόντιο άξονα βάζουμε τους πυρήνες και στο κατακόρυφο βάζουμε την επιτάχυση. Δηλαδή πόσο πιο γρήγορα είναι, ας πούμε speed off, τέλος πάντων δεν βοηθάει και πολύ το mouse. Και ξεκινάμε βέβαια από το 1, από τον πρώτο επεξεργαστή, δεν υπάρχει 0 επεξεργαστής. Στον πρώτο επεξεργαστή έστω έχουμε αυτή την επιτάχυση. Η επιτάχυση είναι το αντίθετο του χρόνου εκτέλεσης. Δηλαδή, όσο μειώνει το χρόνο εκτέλεσης, τόσο αυξάνεται η επιτάχυση. Δηλαδή, πιο γρήγορα γίνονται κάποιοι υπολογισμοί. Θα το δούμε βέβαια, η επιτάχυση πώς ορίζεται μαθηματικά σε επόμενη διάλεξη. Αλλά να ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, ότι αν κάτι έχει επιτάχυση 2, σημαίνει ότι εκτελείται στο μισό χρόνο. Αν έχει επιτάχυση 4, εκτελείται στο 1 τέταρτο του χρόνου. Είναι αυτή η σχέση. Ας πούμε, στο 1 είναι εδώ. Αν βάλουμε
Αν διπλασιάζουμε τον αριθμό των επεξεργαστών, παρατηρούμε ότι και η επιτάχυση διπλασιάζεται. Δηλαδή, εδώ, αν το θεωρήσουμε ένα ως τιμή αναφοράς, εδώ θα έχουμε δύο. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι έχουμε αυτό που ονομάζεται μια γραμμική επιτάχυση. Αν βάλουμε τρεις επεξεργαστές, θα δούμε ότι η επιτάχυση θα έχει γίνει τρία. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια γραμμική επιτάχυση που είναι το ιδανικό. Αυτό είναι που θέλουμε να πετυχαίνουμε κάθε φορά, γραμμική επιτάχυση. Βέβαια, δεν το πετυχαίνουμε εύκολα για πολλούς λόγους, θα τους αναλύσουμε στη συνέχεια. Κάποια στιγμή φτάνουμε στον κάπα επεξεργαστή. Οπότε εδώ, στον κάπα επεξεργαστή, εδώ ας πούμε, έχουμε κάπα επιτάχυση. Κάπα βαθμούς. Καταφέραμε ως κάπα βαθμούς. Αν βάλουμε κι άλλους επεξεργαστές, κάπα συν ένα, δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω επιτάχυση. Αυτό παραμένει σε αυτό το σημείο. Και μετά, όσο επεξεργαστές και να τοποθετήσουμε, έχουμε φτάσει στο flat. Δεν υπάρχει άλλη κλιμάκωση. Έχουμε φτάσει σε ένα όριο. Οπότε μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα, κάπα είναι ο βέλτιστος αριθμός επεξεργαστών, μετά δεν έχουμε κανένα κέρδος να προσθέτουμε και άλλους επεξεργαστές. Βέβαια, στην πράξη, αυτό που βλέπουμε λόγω της επικοινωνίας, είναι ότι καθώς τοποθετούμε επεξεργαστές, μειώνεται η επιτάχυση λόγω του συντονισμού και της επικοινωνίας. Γιατί άλλο είναι να συντονίζει το master node 2 επεξεργαστές και άλλους 10, 20, 100. Και αυτό που βλέπουμε, λοιπόν, είναι ότι ενώ ξεκινάει γραμμικά, σιγά-σιγά αρχίζει και υπάρχει μια απόκληση, το οποίο οφείλεται στο κόστος της επικοινωνίας. Και η πραγματική, λοιπόν, καμπύλη επιτάχυσης είναι κάποια τέτοια. Βέβαια, εξαρτάται κάθε φορά από το πρόβλημα και θα κληθείτε κι εσείς στις γραπτές εργασίες να παραδώσετε γράφημα επιτάχυσης, δηλαδή να το εκτελέσετε είτε για διάφορα νήματα, είτε για διάφορες διεργασίες και να εξάγετε ένα τέτοιο γράφημα και βέβαια να το δικαιολογήσετε πώς βγήκε κτλ. Και γιατί οφείλεται, π.χ. αν υπάρχει απόκληση, πού οφείλεται αυτή η απόκληση, ίσως αν χρησιμοποιούσατε ένα άλλο μοντέλο συντονισμού, ήταν μικρότερο κόστος και το καθεξής. Γιατί στη γραπτή εργασία δεν είναι απλώς, και σας λέω τώρα να χύνει, γιατί σε 1-2 εβδομάδες θα σας ανακοινωθεί το θέμα σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Σε μια γραπτή εργασία δεν παραλληλοποιούμε απλώς κάτι, δηλαδή δεν σας δίνω ένα κώδικα, ένα πρόβλημα και παραλληλοποιείτε και δίνετε έναν άλλο κώδικα. Απαιτείται και μια συζήτηση και ένας σχολιασμός των αποτελεσμάτων, όπου δείχνει την καλή κατανόηση του προβλήματος. Και ένας σχολιασμός που θα πρέπει να έχει κάποια έκταση, τουλάχιστον μισή σελίδα, μαζί με τα υπόλοιπα βέβαια, δηλαδή σε μια γραπτή εργασία, παρουσιάζει, θα σας δώσω βέβαια και άλλες οδηγίες, αλλά σας πω, θα έχει μια εισαγωγή, θα έχει πόσο αναπτύχθηκε το συριακό πρόβλημα, γιατί ενδέχεται μάλλον να σας δώσω και το συριακό κώδικα για να ξεκινήσει ο καθένας με μια δικιά του υλοποίηση. Στη συνέχεια να παραλληλοποιηθεί κατά OpenMPI, ίσως να παραλληλοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους κατά OpenMPI, για παράδειγμα, γιατί με το OpenMPI έχουμε μια μεγάλη γκάμα. Η φαρέτρα μας έχει πολλές συναρτήσεις του OpenMPI που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν ξέρουμε μόνο το συνέδριση, ξέρουμε για παράδειγμα και το Broadcast, Bcast. Ξέρουμε και Reduction Operations και άλλα πράγματα. Να δείξετε λοιπόν διάφορους τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο απλός, send receive, και ο άλλος είναι με κάποια σύνθετη συνάρτηση. Στη συνέχεια να εξάγετε συμπεράσματα. Ασφαλώς θα πρέπει να βάλετε screenshot ότι έγινε compile, ότι εκτελέστηκε, να δώσετε το αρχείο υποβολής και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, πού οφείλεται μια τέτοια απόκληση αν έχετε, πού οφείλεται η επιτάχυση αν φέρετε και να την επιτύχετε ή όχι, και το καθεξής. Και επιθυμίζω ότι η γραπτή εργασία ακολουθείται και μια προφορική εξέταση. Ενδεχομένως όχι όλους. Σίγουρα όσοι έχουν πολύ καλή βαθμολογία θα έχουν προφορική εξέταση. Κάποιος που δεν θα παραδώσει τίποτα δεν θα έχει προφορική εξέταση. Κάποιος που παραδώσει ίσως και κάτω από τη βάση. Αλλά οι καλύτερες εργασίες θα έχουν προφορική εξέταση
Τώρα, αν θα είναι όλες όσες είναι πάνω από τη βάση ή όλες είναι πάνω από το 60%, δεν το γνωρίζω ακόμα, γιατί θα εξαρτηθεί από το πώς θα παραδώσει τα λοιπά. Πρέπει να γίνει και η σωστή διαχείριση του χρόνου από τη μεριά μου, γιατί καταλαβαίνετε, άλλο να παραδώσουν 100 εργασίες και άλλο, ας πούμε, 50. Οπότε θα σας το ανακοινώσω όταν βαθμολογηθούν οι εργασίες. Πάντως, να ξέρετε, όσοι είναι πάνω από 50%, ενδέχεται να έχουν προφορική εξέταση. Σίγουρα, οι καλύτερες εργασίες θα έχουν προφορική εξέταση. Τώρα, πόσο θα κατέβει ο πύχης μέχρι το 50%, είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το δούμε εν καιρό. Αυτό είναι το γράφημα, ένα γράφημα πολύ σημαντικό. Αυτά τα γραφήματα επιτάχυσης. Λοιπόν, μπορώ να το κλείσω ή να το κλείσω καλύτερα. Και αυτό το πρόβλημα είναι πολύ εύκολο να παραλληλοποιηθεί. Είναι ανεξάρτητο, είναι από τα προβλήματα που θεωρούνται εύκολα και εισαγωγικά στην παραλληλοποίηση. Ίσως το κάνουμε και σε κάποιο εργαστήριο κιόλας, να δείτε πόσο απλά παραλληλοποιείται με MPI. Και γίνονται με οποιαδήποτε σειρά. Ένα άλλο παράδειγμα που γίνεται πολύ εύκολα παραλληλοποιήσιμο είναι οι υπολογισμοί Monte Carlo. Στους υπολογισμούς του Monte Carlo εκτελούμε κάποιον υπολογισμό με διαφορετικές τυχές τιμές παραμέτρων και λαμβάνουμε το μέσο όρο των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το Monte Carlo, είναι πολύ απλή μέθοδο και μάλιστα υπάρχει και σε ένα εργαστηριακό φυλάδιο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν ακόμα δεν ξέρω αν θα το κάνουμε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Είναι το εργαστηριακό φυλάδιο που αναφέρει στους υπολογισμούς ανίχνευσης σωματιδίων στο CERN, όπου σας δίνω το πρόβλημα ότι έχουμε κάποιο αισθητήριο που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και υπάρχει μια ακτίνα που το βομβαρδίζει ηλεκτρόνια και το πρόβλημα είναι να ανιχνευτούν, ας πούμε, στα τόσα τις 100% των ηλεκτρονίων, πόσα πέσανε πάνω σε αυτό τον αισθητήρα και σας δίνω ένα μοντέλο προσομοίωσης, όπου στο τέλος, με τεχνική Monte Carlo, δηλαδή εκτελείται πάρα πολλές φορές την ίδια συνάρτηση, με τυχαία, με random συνταγμένες, random συνταγμένες ως προς το όπλο ηλεκτρονίων, ενώ που πετάει τα ηλεκτρόνια, και στο τέλος υπολογίζεται ένα ποσοστό. Είναι ένα ενδιαφέρον εργαστήριο. Βρίσκεται ήδη αναρτημένο και προηγούμενες χρονιές το είχαμε δει. Βρίσκεται και στο YouTube αν θέλει κάποιος να δει την επίλυσή του, αλλά ανοίξει αυτή την κατηγορία. Την κατηγορία Monte Carlo. Πολλές διαφορετικές φορές εκτελούμε ένα πείραμα με τυχαία κάθε φορά κάποιες τυχαίες παραμέτρους και στο τέλος βλέπουμε το μέσο όρο. Λοιπόν, είχαμε τέλος δει και τις μεγάλες προκλήσεις, δηλαδή προβλήματα που απαιτούν πάρα πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα, όπως η συμπεριφορά των σωματιδίων, δυναμική των μορίων, μελέτη των κυμάτων των ωκεανών και την πρόβλεψη καιρού, σεισμικά μοντέλα, σχεδιασμό κυκλωμάτων, εξέλιξη των γαλαξιών και άλλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω βάλει το breakpoint για τη σημερινή διάλεξη. Δηλαδή θα συνεχίσουμε σε κάποια άλλη διάλεξη τα επόμενα, όπως το τανή σώματα κτλ. Γιατί, όπως σας είπα, είναι σημαντικό να ακούτε από διαφορετικές πηγές τη θεωρία για να την κάνετε εκτίμασης. Θέλω τώρα να δούμε μαζί ένα άρθρο. Τώρα, ως προς τα άρθρα, πέρσι είχα λάβει μια αξιολόγηση από κάποιο φοιτητή που λέει γιατί διαβάζουμε άρθρα, γιατί δεν είναι μόνο το βιβλίο. Όπως έχετε καταλάβει και πια είστε εν δυνάμει μηχανικοί, δεν αρκεί μόνο να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Πρέπει να μελετάμε πολλά παραπάνω από ένα βιβλίο για να κατανοήσουμε την ύλη. Και απαιτείται να ψάχνουμε σε άρθρα, σε επιστημονικές πηγές, να διαβάζουμε ιστορικά στοιχεία σχετικά με το χώρο που βρισκόμαστε και ασφαλώς με τη θεματική περιοχή. Έτσι λοιπόν, αυτό το άρθρο που αναφέρει για τους σούπερ κομπιούτερς και τον επεξεργαστή, όπως και άλλα άρθρα που κατά διαστήματα θα σας δείχνω, έχουν αυτό το σκοπό, να αναπτύξουν καλύτερα την κριτική σας σκέψη, να μπορέσετε να κατανοήσετε κάποια πράγματα γιατί γίνανε έτσι και ίσως και εσείς οι ίδιοι να προτείνετε ιδέες για το μέλλον ως πια όταν θα βγείτε έξω μηχανικοί. Γι' αυτό λοιπόν μου φάνηκε πολύ παράξενο που είχα μια αρνητική αξιολόγηση
για από κάποιον πέρσι στο μάθημα για τα άρθρα αυτά. Το οποίο διαφωνώ βέβαια και θα το δούμε μαζί αυτό το άρθρο και άλλα άρθρα και θα καταλάβετε ότι έχουν επιστημονική αξία. Λοιπόν, το άρθρο αναφέρει το εξής. Το Big Blue είναι ένα σούπερ κομπιούτερ. Έχει ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή μέσα που το δημιούργησε η IBM. Γι' αυτό βλέπετε και το IBM. Δεν διαφημίζω την IBM βέβαια. Απλώς είναι από τους πρωτοπόρους μαζί με άλλες εταιρείες όπως HP και βέβαια από πίσω έχουν Intel, AMD κτλ. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες του χώρου δεν γίνεται διαφήμιση. Ασφαλώς δεν περιμένω από μένα να τις διαφημίσω. Αλλά η Big Blue, ο σούπερ κομπιούτερ, άφησε ανοιχτό στην κοινότητα τον πυρήνα αυτό, τον επεξεργαστικό, για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να σχεδιάσει δικό του επεξεργαστή. Και έχω πάλι σημειώσει τα στοιχεία που πρέπει να δούμε. Η IBM λοιπόν έκανε open source, open hardware θα το έλεγα, open source και open hardware, τον πυρήνα του PowerCore. Είναι σε VSDL. VSDL είναι Hardware Description Language. Είναι μια γλώσσα που την κοιτάμε σαν σωματωμένα συστήματα και επιτρέπει να περιγράψουμε ένα υλικό σαν ένα πρόγραμμα, όπως γράφεται ένα πρόγραμμα σε C ή C++, με μια αντίστοιχη, με ένα αντίστοιχο σημαντικό, semantic, μπορούμε να περιγράψουμε ένα πλήρες επεξεργαστή. Και η IBM λοιπόν δίνει το PowerCore. Και επέλεξε λοιπόν το PowerCore και είναι ένας επεξεργαστής που ισοδυναμεί, που κάνει balance, που εξισορροπεί την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας. Γιατί θέλουμε κάτι να το κλιμακώσουμε, να μην έχει και πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος, για να μπορούμε να το κλιμακώσουμε. Για να είναι κάποια λογική κλιμάκωση, δηλαδή βάζοντας χιλιάδες τέτοιους επεξεργαστές, να μην έχουμε εκθετικά αυξημένες τιμές σε ενεργειακή απαίτηση και κατ' επέκταση σε θερμική απαγωγή. Αυτό λοιπόν το chip χρησιμοποιήθηκε για massive parallel, μαζική παραλία χαμηλής κατανάλωσης σχεδιασμού ενός επεξεργαστή, που ονομάζεται Wire Speed, και τέλος πάντων χρησιμοποιήθηκε σε HPC στο παρελθόν. Είναι βέβαια παλιός επεξεργαστής, παρουσιάστηκε το 2010 αυτός ο επεξεργαστής, τότε δημιουργήθηκε αυτό το supercomputer. Έχει συχνότητα 2,3 GHz και μπορεί να φτάσει clock ceiling 3 GHz. Συνήθως, όπως γνωρίζετε, όπως και συνδέλει το hyperboosting, επιτρέπει να σβήσουν κάποιοι επεξεργαστές, ώστε να μπορέσει ένα τμήμα του επεξεργαστή να δουλέψει με μεγαλύτερες συχνότητες, αν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ανάγκη για τόσο μεγάλη παραλία και έχει αυτή τη δυναμικότητα. Κλείνει κάποιους επεξεργαστές για να δώσει μεγαλύτερη συχνότητα στους άλλους, προκειμένου να βοηθηθούν κάποιες ακολουθιακές, δηλαδή σειριακές εφαρμογές. 4 νήματα αναπυρήνα, PCI Express κτλ. Έχει διάφορες κοντρόλες, δεν χρειάζεται να τους δούμε. Και πολλοί τέτοιοι επεξεργαστές δημιουργούν το σούπερ κομπιούτερ. Έχουμε κάποια, εδώ, αυτό είναι το floor plan που δείχνει πού βρίσκονται οι διάφοροι επεξεργαστές. Εδώ βλέπουμε και τους διάβλους, επεξεργαστές, κρυφές μνήμες. Και συνεχίζουμε για τον επεξεργαστή. In order, δηλαδή είχαν σειρά εντός, μάλλον η εκτέλεση την εντολών της εντός σειράς και όχι εκτός σειράς. Το εκτός σειράς, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, επιτυχάνει καλύτερη απόδοση, γιατί ο επεξεργαστής βρίσκει κατά τον χρόνο εκτέλεση παραλία σε ένα παράθυρο εντολών που εκτείνεται σε δεκάδες εντολές παρακάτω, προκειμένου να έχει απασχολημένες την αριθμητική λογική μονάδα και τις πολλές αριθμητικές λογικές μονάδες και τις FPU. Δεν έχει βέβαια το πρόβλημα του speculative execution που ο Spectre και Meltdown, γιατί δεν υποστηρίζει εκτέλεση εκτός σειράς. Και πολλοί τέτοιοι επεξεργαστές χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν το Power Alpha 2 processor, που είχε 18 τέτοιους επεξεργαστές, και από τους οποίους 18, κοιτάξτε τώρα,
Αυτό τώρα είναι στοιχεία, λεπτομέρειες που αξίζει να τις πούμε, όπως είχαν 16 επεξεργαστές, από τους οποίους οι 16 στο ίδιο τσιπέ χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία. Είναι καθαρά επεξεργασία, τίποτα άλλο. Ένας επεξεργαστής εκτελεί το λειτουργικό σύστημα που συντονίζει όλα αυτά και ένας ήταν spare, έτσι. Αλλά γιατί θέλουμε δύναμη του 2, προκειμένου γίνεται καλύτερη οργάνωση και διαίρεση των εργασιών όταν έχουμε δυνάμεις του 2 παρά αν έχουμε περί το αριθμό επεξεργαστών. Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, από ένα chip που είχε 18 επεξεργαστές στο ίδιο chip, στο ίδιο integrated circuit, οι 16 ήταν για επεξεργασία και ένας για το λειτουργικό σύστημα. Κοιτάξτε πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το insight. Γιατί στο μάθημα αυτό, συστήματα παραλλήλωσης και καταναμιάνσης επεξεργασίας, δεν είναι απλώς το μάθημα να παραλληλοποιείτε. Μπορεί κάποιοι από εσάς να σχεδιάσουν τους επόμενους super computers, να βρεθούν σε κάποια μεγάλη εταιρεία και να αναλάβουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Γι' αυτό σας δείχνω αυτά τα άρθρα. Δεν είναι απλώς να μάθετε Open MPI. Και όποιοι γράφουν στην αξιολόγηση, εγώ ήθελα μόνο Open MPI και γιατί υπήρχαν αυτά τα άρθρα, ασφαλώς είναι λάθος. Δεν έχει κατανοήσει ότι στο μάθημα αυτό κοιτάμε και τη θεωρία και το εργαστήριο. Δεν κοιτάμε μόνο εργαστήριο, δεν είναι μόνο MPI το μάθημά μας. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Δείχνει εδώ τον πυρήνα IBM Alpha 2. Αυτά είναι τα processing units γύρω-γύρω και υπάρχει ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης που συνδέει όλα αυτά τα συστήματα. Ασφαλώς είναι αυτό είναι σύστημα κοινόχρησης μνήμης. Έχουν πρόσβαση όλοι αυτοί στην ίδια μνήμη. Έχουν DDR, κανάλι από εδώ, DDR από εδώ, με δύο δηλαδή ελεκτές μνήμης DDR3 και επικοινωνία και συντονισμό με κοινόχρηση μνήμη. Αποτελείται από ένα crossbar switch. Θα δούμε στα δίκτυα διασύνδεση το crossbar. Απλώς είναι ένα switch που επιτρέπει να συνδέονται όλα με όλα. Δηλαδή, π.χ. ο πρώτος επεξεργαστής με την τάδε μνήμη, ο άλλος επεξεργαστής, ίσως μάλλον επεξεργαστής, δηλαδή επιτρέπει μια πλήρη διασύνδεση, όπως ένα switch σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Και επιτρέπει επικοινωνία point to point. Αύριο θα δούμε στο MPI τις πρώτες εντολές για επικοινωνία σημείο προς σημείο. Σημειακή επικοινωνία, δηλαδή ένας αποστολέας, ένας παραλήπτης, σημείο προς σημείο. Υπάρχουν και άλλου είδους επικοινωνίες που θα τις δούμε βέβαια στο εργαστήριο, όπως οι συλλογικές, δηλαδή ένας σε πολλούς, και barrier messages που είναι μηνύματα φραγμού, που είναι μηνύματα συντονισμού. Δηλαδή, και αυτό θα το δούμε βέβαια, απλώς για να μην σας μένει κάποια πορεία, στο μήνυμα συντονισμού είναι ότι είναι ένα σημείο στον κώδικα που όποιος επεξεργαστής φτάσει, περιμένει σε κατάσταση idle, περιμένοντας να έρθουν και όλοι οι επεξεργαστές και μόλις έρθουν όλοι οι επεξεργαστές σε αυτό το σημείο φραγμού, τότε όλοι συνεχίζουν συντεταγμένα προς το επόμενο κομμάτι του κώδικα. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα που είχαν δημιουργήσει, το BlueJean αποτελείται από 96 racks, 96 αυτές τις βιβλιοθήκες που αναφέρονται στο HPC. Κάθε μία είχε συνολικά 1,57 εκατομμύρια πυρήνες και είχε φτάσει 20 πεταφλόπς. Ήταν το HPC Sequoia. Και η IBM έδωσε ελεύθερα αυτόν τον κώδικα. Έχει και Big Endian και Little Endian, οπότε μπορεί να εκτελέσει και Linux αλλά και AIX, το άλλο λειτουργικό σύστημα. Βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση και θα σας την ανοίξω να τη δείτε. Στο GitHub λοιπόν, Open Power Course της IBM, είναι ο επεξεργαστής Alpha 2i σε VHDL. Βλέπετε, είναι πριν από κάποιους μήνες έγινε αυτή η ανακοίνωση. Κάποιος λοιπόν μπορεί να κατεβάσει, έχει και το documentation, να κατεβάσει αυτό το κώδικα, να δει στη γλώσσα VHDL πώς περιγράφονται όλες αυτές οι διασυνδέσεις στα ενσωματωμένα συστήματα που είναι μάθημα επιλογής. Σε κάποιο εργαστήριο ασχολούμαστε με VHDL και σχεδιάζουμε δικό μας επεξεργαστή. Βέβαια, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον επεξεργαστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί επεξεργαστές ελεύθεροι σε VHDL. Μπορεί και μόνοι μας να σχεδιάσουμε έναν επεξεργαστή. Αλλά μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ίσως και σε διπλωματική εργασία, κάποιος που θα ήθελε, ή να το έχει ως ένα σημείο έναρξης για να σχεδιάσει ένα δικό του HPC σύστημα. Και δίνει το σχηματικό διάγραμμα
Βέβαια, σημειώνει ότι είναι το α2i core, όχι το πλήρες chip α2. Το α2i είναι το integer, δηλαδή το integer κομμάτι της επεξεργασίας του συστήματος και όχι και το floating point. Και ελπίζουν κάποια στιγμή να δώσει και άλλους επεξεργαστές που έχει δημιουργήσει η IBM, όπως το πιο δημοφιλή επεξεργαστή που είναι το Cell. Το Cell ήταν αυτό που χρησιμοποιηθεί στο PlayStation. Να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή αυτό. Ο κόσμος το ζητάει και μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άρθρο. Και ένα επίσης σημαντικό άρθρο που αυτά τα άρθρα σας δίνουν και τροφή για σκέψη και για να συζητήσουμε μαζί ίσως τέτοια θέματα. Ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια σχετικά με την Ευρώπη που θέλει να δημιουργήσει έναν υπερυπολογιστή από smartphones. Βέβαια, όχι από smartphones, αλλά από... Αυτό είναι για λόγω ποιητικής αδείας το smartphones. Η σωστή ερμηνεία είναι ότι θέλει να δημιουργήσει έναν υπερυπολογιστή που χρησιμοποιεί επεξεργαστές που βρίσκονται σε smartphone και συγκεκριμένα τους επεξεργαστές ARM. Σε αυτό λοιπόν το project θέλουν να φτιάξουν ένα super computer που να έχει ARM επεξεργαστές. Και γιατί ARM επεξεργαστές? Αφού τα έχουμε στα κινητά τηλέφωνα και έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Φανταστείτε να είχατε Intel, τους σημερινούς Intel, γιατί σε 10 χρόνια μπορεί η Intel να είναι και αυτή τόσο low power όσο η ARM. Εγώ αναφέρομαι σε κλασικούς επεξεργαστές τώρα που έχουμε στο σπίτι μας. Φανταστείτε να είχατε ένα smartphone που είχε Intel επεξεργαστή που έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Θα τέλειωνε την μπαταρία όχι σε μία μέρα, σε μία ώρα. Εν τούτης, επειδή υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση ενέργειας στους super computers, θέλουν να φτιάξουν ένα super computer με ARM. Μόνο με ARM. Και γιατί λένε αυτό? Γιατί εντάξει, το ARM εκτελεί Linux, τα super computers εκτελούν Linux, άρα θα είναι κάτι straightforward. Δηλαδή, παίρνουμε την εφαρμογή μας, την κάνουμε compile για ARM αρχιτεκτονική, την εκτελούμε στο Linux και ό,τι έκανε γενικότερα κάποιος σε ένα super computer που είχε Intel ή AMD επεξεργαστές, θα κάνει το ίδιο σε αυτό το super computer. Και θα είναι πολύ scalable, δηλαδή θα κλιμακώνει πολύ εύκολα, γιατί θα έχει πολύ χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Εύκολα θα βάζουμε και άλλους επεξεργαστές και άλλα racks. Βέβαια, το πρόβλημα είναι όπως λέει εδώ ο συγγραφέας, οι ARM πυρήνες είναι πολύ χαμηλή σε κατανάλωση, αλλά δεν βοηθάνε προς το όραμα του exascale computing. Το exascale είναι η μονάδα, πολύ μεγάλη μονάδα υπολογισμών. Exa, δηλαδή πώς είναι mega, giga, tera, peta, exa. Δηλαδή ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πύχης. Και λέει, το ARM δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος της υλοποίησης, της μελλοντικής υλοποίησης για το exascale computing. Και αναφέρει εδώ πέρα ότι ναι, θα έχει πολλά threads και τα λοιπά, αλλά δεν θα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή θα έχουμε πολλά παραπάνω threads, γιατί θα έχουμε, εννοείται, αν είχαμε 1 εκατομμύριο επεξεργαστές Intel, ένα core, εδώ θα πρέπει να έχουμε κάποιες τάξεις μεγέθους παραπάνω, όχι ένα, μπορεί 10. Πολύ μεγαλύτερα, 10 εκατομμύρια πυρήνες ARM. Δηλαδή θα έχουμε μια τάξη μεγέθους παραπάνω σε πυρήνες για να εκμεταλλευτούμε αυτή την παραλία. Και γι' αυτό λοιπόν αναφέρει εδώ πέρα ο συγγραφέας και κλείνει ότι μπορεί η αρχιτεκτονική ARM να αποδειχθεί τελικά ότι είναι η μυστική συνταγή που χρειάζεται για να πετύχουμε το exascale computing. Και μου αρέσει αυτό που μπαίνει στο τέλος, ή όχι. Γιατί ασφαλώς προφητείες δύσκολα για υπολογιστές μπορούμε να κάνουμε. Πάντως για την ώρα, αυτό το άρθρο έχει γραφτεί το 2014, τώρα είμαστε το 2020-2021, δεν υπάρχει super computer μόνο με ARM. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να προφητεύσει. Εδώ ο Bill Gates με το γνωστό ρητό σχετικά με τη μνήμη, πόσο είναι αρκετή έπεσε έξω. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ARM, γι' αυτό συνεχίζουν να δημιουργούνται και να κατασκευάζονται super computers με Intel και AMD επεξεργαστές και χρησιμοποιώντας κάρτες γραφικών βέβαια, Nvidia ή AMD, που παρέχει πάρα πολύ μεγάλη παραλία μηνύματα. 10:01. Ένα μικρό διάλειμμα, ένα τεταρτάκι και συνεχίζουμε. 10:04 ακριβώς, το chat παραμένει ανοιχτό αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο βήμα της διάλεξής μας. Το chat συνεχίζω να το έχω ανοιχτό, δεν έχω λάβει κάποιο ερώτημα για την ώρα. Και συνεχίζουμε με την κατηγοριοποίηση κατά Flynn. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον Flynn έχουμε 4 βασικές κατηγορίες, όπου χωρίζει την ροή των εντολών και τη ροή των δεδομένων. Single instruction, single data, single instruction, multiple data, instruction, multiple data και multiple instruction, single data. Οι 4 αυτές κατηγορίες. Και κατά διαστήματα βέβαια προτάθηκαν και άλλες κατηγορίες, όπως η κατηγορία SPMD, δηλαδή Single Program Multiple Data, δημιουργήθηκε από τη σύνδεση πολλών διαφορετικών υπολογιστών σε ένα παράλληλο σύστημα. Και έχουμε Single Program, δηλαδή ένα κοινό πρόγραμμα που εκτελείται σε πολλαπλά δεδομένα. Και γιατί το OpenMPI είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα? Γιατί εσείς όταν θα υλοποιείτε κάτι στο εργαστήριο, σε OpenMPI, και το κάνετε compile, υπενθυμίζουμε το MPICC, αυτό είναι hint που το είχαμε δει στο εργαστήριο, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε, γι' αυτό το δράτω με τις ευκαιρίες, θα το επαναλάβω τώρα, είναι πολύ σημαντικό MPICC, όχι απλό CC ή GCC. Λοιπόν, το εκτελέσιμο αυτό βρίσκεται στο NFS, Network File System, του home, του δικού μας. Στη συνέχεια, όταν δίνουμε εντολή να υποβληθεί το αρχείο με το QSUB, όταν κάνουμε υποβολή του script εκτέλεσης στο HPC, οι άλλοι υπολογιστές, οι worker nodes, είναι και αυτοί στο ίδιο NFS, είναι και αυτοί στο NFS με το home μας. Άρα εκτελούν το ίδιο ακριβώς εκτελέσιμο αρχείο. Γι' αυτό λοιπόν είναι το single program, το ίδιο program που το εκτελούν πολύ διαφορετικοί υπολογιστές, αλλά ο κάθε ένας έχει διαφορετικά δεδομένα. Τώρα μόλις ο Δημήτρης που ανέφερε ότι είναι η επόμενη Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, οπότε δεν θα γίνει το μάθημα. Και επειδή ξέρετε στα μαθήματά μου έχουμε άμεση αναπλήρωση, ό,τι γίνεται την ίδια εβδομάδα, θα ήθελα να μελετήσουμε το ημερολόγιο της εβδομάδας εκείνης, δηλαδή η εβδομάδα, έχω ανοίξει εγώ τώρα το calendar και βλέπω, εβδομάδα 15 δεν θα γίνει, είπαμε 16 με 19. Θα πρέπει να δω το πρόγραμμα, αλλά εσείς έχετε να μου προτείνετε κάποιο δίωρο που είναι κενό για να κάνουμε το μάθημα, και εφόσον δεν συμπέφτει, εννοείται με κάποιο δικό μου μάθημα. Αλλιώς, αν έχετε, μπορείτε στο chat να μου το στείλετε και εγώ θα σας πω κατά πόσο γίνεται ή όχι. Αλλιώς, θα βρω εγώ το δίωρο. Τρίτη πρωί μπορώ. Τρίτη πρωί όμως η αίθουσα είναι διαθέσιμη. Καταρχήν, τρίτη πρωί για το έτος, για το 8ο εξάμηνο που παρακολουθεί το μάθημα, είναι OK? Μπορούμε τρίτη πρωί 9 με 11 να κάνουμε το μάθημα? Έχουμε με αυτή την πρόταση. Ίσως μπορώ να ανοίξω και το πρόγραμμά σας. Κάποιος λέει Παρασκευή απόγευμα, αλλά ας δούμε λίγο το πρόγραμμα, ορολόγιο πρόγραμμα, να δούμε κατά πόσο η αίθουσα 4, η αίθουσα που βρισκόμαστε, έχουμε μικροεπεξεργαστές, αναφέρει κάποιος συνάδελφος, άρα δεν γίνεται τρίτη πρωί. Είμαστε στο 8ο εξάμηνο. Ωραία. Ναι, βλέπω ότι υπολογιστών και ηλεκτρονικής. Γενικά είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμά σας. Είναι Παρασκευή απόγευμα και Τρίτη. Α, Τρίτη. Α, οκ. Okay. Βλέπουμε εδώ Τρίτη 3 με 5 ότι υπάρχει κενό. Τετάρτη δεν υπάρχει κενό, Πέμπτη δεν υπάρχει κενό. Παρασκευή, ναι. Άρα, Τρίτη,
3 με 5. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε να το μεταφέρουμε το μάθημα, να το αναπληρώσουμε, γιατί αναγκαστικά δεν θα γίνει καθαρή Δευτέρα. Τρίτη, 3 με 5, να το σημειώσω εγώ. Κάποιοι παραπονιούνται ότι θα είναι το πρόγραμμα γεμάτο, αλλά θέλω να μου δώσει εναλλακτική. Η μία εναλλακτική είναι να μην γίνει το μάθημα, που διαφωνώ, θα γίνει το μάθημα, η άλλη να γίνει μια ώρα που σας βολεύει. Ποια ώρα σας βολεύει? Δηλαδή, Παρασκευή 5 η ώρα. Εδώ βλέπω στο πρόγραμμα Παρασκευή ότι έχετε μάθημα, διοίκηση έργων. Έχετε αυτό το μάθημα? Αν έχετε αυτό το μάθημα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω μάθημα αν έχετε μάθημα. Αν δεν γίνεται αυτό το μάθημα όμως, 5 η ώρα, μπορούμε να βάλουμε μάθημα 5 με 7. Άρα, ως εναλλακτική, μια που είμαστε στο κανάλι, μπορείτε να μου πείτε αν 5 με 7 όλοι συμφωνείτε. Άλλος λέει Παρασκευή 11 με 12. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να έχετε πρόβλημα. 11 με 12 βλέπω ότι έχετε μάθημα. Υπάρχει conflict. Μιλάμε όχι για την Παρασκευή, για την Παρασκευή που βρίσκεται η καθαρή Δευτέρα. Δηλαδή για την Παρασκευή 19. Τώρα εγώ μεταφέρω και μηνύματα που λαμβάνω στο chat μέσω direct message. Άρα για την Παρασκευή 19 Μαρτίου, 5 με 7 είναι κανείς που έχει πρόβλημα, που έχει μάθημα, 5 με 7. Δηλαδή Παρασκευή 19 Μαρτίου, 5 με 7. Αν θέλει κάποιος να μου πει αν έχει πρόβλημα, δεν βλέπω βέβαια για την ώρα κάποιος να πει αν έχει πρόβλημα ή όχι. Άρα, εφόσον... Κάποιοι έχουν πρόβλημα, κύριε. Α, έχετε. Ωραία. Καλά κάνετε και μου το λέτε. Η παλιά κατεύθυνση μου που του έχει συστήματα επικοινωνιών τότε δεν φαίνεται στο πρόγραμμα, γιατί είναι άλλο εξαμήνου στους λειτουργούς. Ωραία. Τότε να μου πείτε, Τρίτη, στις 3 με 5, έχετε κενό? Αν έχετε κενό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εμείς έχουμε σαν κατεύθυνση. Έχουν κενό και, όπως βλέπω, το ΙΜΗ. Αναγκαστικά τότε δεν γίνεται Παρασκευή. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, το μάθημα θα γίνει Τρίτη 15 με 17. Γιατί είπαμε, δεν πρέπει να πέσει σε μάθημα που έχει κάποιος συνάδελφός σας σε αυτό το εξάμεινο, στο 8ο, και δεν πρέπει να χαθεί. Με αυτά τα δύο requirements δεν θα κάνω poll. Ναι, ακούω, έλα. Την Τρίτη 3 με 5 πέφτει πάνω στην ασφάλεια υπολογιστών που στο παλιό τμήμα είναι στο ίδιο εξάμεινο. Είναι στο 8ο εξάμεινο? Νομίζω πως ναι. Ασφάλεια υπολογιστών, για να το δω λίγο. Να δω μου που του... Δηλαδή... Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα. Δεν φαίνεται εδώ πέρα. Συγγνώμη, κύριε, για το Μουμπουτού. Ναι. Είναι 8ο εξάμεινο, ναι, η ασφάλεια υπολογιστών. Ναι, απλά για το Μουμπουτού είναι στο 6ο εξάμεινο τα παράλληλα και στο 8ο η ασφάλεια. Αλλά συμφωνώ με τον Δημήτρη, γιατί και εγώ παρακολουθώ ασφάλεια. Οπότε δεν βολεύει την Τρίτη. Ωραία. Δηλαδή τότε τι προτείνετε που να μην προκαλεί πρόβλημα? Θέλετε να το συζητήσουμε στο... αν κάνω poll, ό,τι βολεύει τους περισσότερους είναι άδικο όμως για αυτούς, τους άλλους. Εδώ δεν βλέπω καταρχήν άλλες κατευθύνσεις, μόνο ίμι βλέπω. Οπότε δεν μπορώ να δω άλλες κατευθύνσεις, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ελλειπής πληροφόρηση. Ναι, ασφάλεια βέβαια, όπως είπε ο ένας συναδελφός σας, πέφτει σε άλλο εξάμεινο. Άρα θεωρητικά δεν προκαλεί conflict. Εντάξει, κύριε, άμα είναι έτσι... Ωραία. Περιμένετε λίγο, έχουμε μια πρόταση για Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα. 7 με 9. Κύριε Δοσυγέννη, ασφάλεια είναι 8ο εξάμεινο, απλά είναι κατεύθυνση τηλεπικοινωνιών. Ναι, είναι και άλλη κατεύθυνση, αλλά τώρα ας δούμε αυτή την άλλη μήπως πρόταση, Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι κανείς που έχει πρόβλημα? Αν έχει πρόβλημα να το δηλώσει τώρα. Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα, ψάχνω να δω τώρα τις κατευθύνσεις.
Όχι, πήγαμε πολύ κάτω. Το μάθημα αυτό γίνεται, που αναφέρει εδώ το πρόγραμμα. Αν δεν το παρακολουθεί κανένας από εσάς, τέλος πάντων, για την ώρα δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με Παρασκευή 7 με 9. Εφόσον πάμε στα άκρα, από τη μία Δευτέρα εμείς ανοίγουμε τη εβδομάδα, καλή εβδομάδα αν δεν σας είπα κιόλας, και από την άλλη θα την κλείσουμε εμείς. Άρα, Παρασκευή 7 με 9. Ωραία, δεν είδα κανένα αρνητικό σχόλιο, άρα σημειώνω, θα βγει και ανακοίνωση, το μάθημα θα αναπληρωθεί Παρασκευή 7 με 9, την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Θα βγει και το πρόγραμμα βέβαια, γιατί είπαμε, πάντα αναπληρώνω τα μαθήματά μου, πάντα γίνονται 13 εβδομάδες. Και την ίδια εβδομάδα κιόλας. Λοιπόν, αφού το λύσαμε και αυτό και καλά κάνατε και μου υπενθυμίσατε ότι την επόμενη Δευτέρα είναι αργία. Στην εποχή του Zoom χάνουμε και το ημερολόγιο. Πια δεν καταλαβαίνουμε ούτε καρναβάλι ούτε τίποτα. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την διάλεξη. SPMD, το OpenMPI. Να πω ότι θα έχουμε και quiz στο τέλος, στην πρώτη και δεύτερη διάλεξη, όσο ήθιστε. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε απεριόριστους επεξεργαστές σε ένα σύστημα, γιατί υπάρχει κορεσμός στο διάβλο, κορεσμός στο διάδρομο. Σε ένα στενό συνδεδεμένο σύστημα εννοούμε στο ίδιο motherboard με τους επεξεργαστές συνδεμένοι στο ίδιο υπολογιστή. Γι' αυτό πια τα supercomputers δεν είναι μόνο, δεν είναι ξεχωριστοί, δεν είναι απλοί, δεν είναι υπολογιστές μόνοι τους, είναι συνδεδεμένοι υπολογιστές και η κλιμάκωση γίνεται με το να προσθέτουμε συνεχώς υπολογιστικά συστήματα. Οπτικά λοιπόν βλέπουμε τις διάφορες κατηγορίες, για παράδειγμα για το single instruction multiple data, ένα instruction stream στο control unit και οι ίδιες εντολές εκτελούνται από πολλαπλούς επεξεργαστές σε διαφορετικά δεδομένα. Για παράδειγμα ένα IMD σύστημα είναι όταν έχουμε 100.000 αριθμούς και 100 επεξεργαστικά στοιχεία, μοιράζουμε τους αριθμούς σε 100 επεξεργαστές και γίνεται η πράξη. Αυτή, έχουμε εδώ μια σειριακή υλοποίηση, δηλαδή από το 0 μέχρι το 1000 προσθέτουμε συνεχώς αριθμούς και στη συνέχεια είναι η άθληση των 100 επιμέρους μερικών αθροισμάτων. Δηλαδή εδώ είχαμε το πρόβλημα της κατανομής των δεδομένων των 100.000 αριθμών σε 100 επεξεργαστές και στη συνέχεια τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε ένα node για να γίνει η τελική άθληση. Σε αυτό τώρα το πρόβλημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το send και receive. Βέβαια στο MPI έχει διαφορετικό όνομα η συνάρτηση, απλώς βλέπουμε γενικά send και receive. Η send είναι μια συνάρτηση που στέλνει μέσω του δικτύου διασύνδεσης σε κάποιο επεξεργαστή μια τιμή. Και η receive είναι μια άλλη συνάρτηση, η οποία παραλαμβάνει από το δίκτυο μια τιμή. Από το PY, processing element Y, δηλαδή επεξεργαστικό στοιχείο. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, κοιτάξτε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Βλέπετε εδώ ότι χρησιμοποιεί send, στέλνει, κάθε φορά, το, εδώ PN, modulo half, κοιτάξτε πώς γίνεται. Είναι ένας τρόπος, το modulo είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Το half έχει υπολογιστεί από τη στιγμή που έχουμε 100 επεξεργαστές. Το half είναι limit, το half είναι limit 100 δια 2, δηλαδή 50. Κάθε φορά λοιπόν στέλνει στους από κάτω μισούς επεξεργαστές την τιμή, βλέπετε εδώ, για να γίνει πράξη process. Έτσι, ενώ αρχικά έχουμε, ας το δούμε για 16 επεξεργαστές. Ο 9 το στέλνει στο 1, ο 10 στο 2, ο 11 στο 3, για να γίνει πράξη. Στη συνέχεια, εκτελούμε διαδοχικά τον ίδιο αλγόριθμο. Οπότε πια, όταν έχουμε, δηλαδή αρχικά έχουμε 16 επεξεργαστές. Γι' αυτό οι 16 συνεργάζονται μεταξύ τους για να καταλήξουν σε 4. Καταλήγουμε σε 4.
Όχι, από τους 16 μάλλον στη μέση, στους 8. Από τους 16 καταλήγουμε στους 8. Από 1 στους 8. Ο 5 το στέλνει στο 1, ο 6 στο 2, 7 στο 3, 8 στο 4. Γιατί είπαμε, είναι ο αριθμός του επεξεργαστή, μόντζουλο, τους μισούς, 4. 5 μόντζουλο 4 είναι στο 1. 6 μόντζουλο 4 είναι το 2. 7 μόντζουλο 4 είναι το 3. 8 μόντζουλο 4 είναι το 0, αλλά το συμβολίζει με 4. Δηλαδή είναι είτε 1, 2, 3, 4, είτε 0, 1, 2, 3. Στο MPI βέβαια ξεκινά από το 0 η αρρύθμιση, οπότε είναι 0, 1, 2, 3. Και στη συνέχεια εδώ έχουμε καταλήξει από 8 γίνονται πράξεις, καταλήγουμε σε 4. Επεξεργαστές, σε 2 και μετά ο 2 το στέλνει στο 1 και καταλήγουμε σε 1. Βλέπετε, αυτή είναι μια δομή, ένα pattern όπου χρησιμοποιούμε πράξεις reduction. Reduction είναι από πολλά νούμερα, σιγά σιγά καταλήγουμε σε ένα. Και εδώ είναι ένα reduction για άθροιση. Δηλαδή είχαμε πολλά νούμερα, τα είχαμε χωρίσει αρχικά π.χ. σε 16 επεξεργαστές. Ο κάθε επεξεργαστής είχε ένα συγκεκριμένο εύρος που κάνει τις προσθέσεις. Μετά από τους 16 επεξεργαστές τα στείλανε στους 8, 8, 4, 2 και κατέληξε σε 1. Και το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν το υπολόγισε ο 1. Δηλαδή ο 1 πρόσθεσε το νούμερο που είχε και το νούμερο που του στείλε ο 2. Ο 2, βλέπετε εδώ τη σειρά των πράξεων, δείχνει το flow των πράξεων. Σιγά σιγά υπολογίστηκε το ένα νούμερο με διαδοχικές πράξεις. Θα μπορούσε βέβαια μια άλλη υλοποίηση, θα ήταν όλοι οι επεξεργαστές να τα στείλουν σε 1, δηλαδή εδώ έστω ήταν ο ένας επεξεργαστής, και το 9, και το 10, και το 2, και το 3, και το 11, και το 12, και όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν 15 επεξεργαστές να τους στείλουν στον επεξεργαστή 1, και αυτός πάλι να κάνει την πράξη. Από τη μία λοιπόν έχουμε μια υλοποίηση όπου όλοι οι επεξεργαστές στέλνουν στον 1, από την άλλη έχουμε μια άλλη υλοποίηση όπου χρησιμοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερο τους επεξεργαστές, γιατί αυτό τι σημαίνει, ότι το στέλνουν και μετά ο ένας επεξεργαστής κάνει όλη τη δουλειά και οι άλλοι είναι idle. Με αυτό το sim εδώ πέρα έχουμε καλύτερη παραλία, είναι λίγο καλύτερη ισοκατανομή, γιατί δουλεύουν οι επεξεργαστές, βλέπετε, μέχρι σχεδόν το πρώτο τελευταίο στάδιο. Βέβαια, κλείνουν σιγά σιγά οι επεξεργαστές, μπαίνουν σε κατάσταση idle, αλλά όσο δυνατόν περισσότερο τους χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε μια διαφορετική υλοποίηση. Ο βασικός συμβιβασμός είναι η απόδοση του επεξεργαστή σε σχέση με τον αριθμό των επεξεργαστών. SIMD, Single Extraction Multiple Data, συγκεντρώνονται σε μεγάλους καταχωρητές, που είναι οι διανυσματικοί επεξεργαστές, διανυσματικοί καταχωρητές. Ενώ στο SIMT, Single Extraction Multiple Thread, που είναι στη κάρτα γραφικών, κάθε νήμα έχει δικούς τους καταχωρητές. Δηλαδή, αν προγραμματίσετε με CUDA, είναι στο μοντέλο SIMT. Αν όμως χρησιμοποιήσετε πράξεις διανυσματοποίησης, όπως θα δούμε σε μια επόμενη διάλεξη, τότε είστε στο SIMD. Μπορεί να αποκλείουν κάποια νήματα. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά για την απόκληση. Multiple Extraction Multiple Data, σε ένα ίδιο υπολογιστή έχουμε κοινή μνήμη, πολλούς επεξεργαστές και ο κάθε επεξεργαστής εκτελεί τις δικές του εντολές στα δικά του δεδομένα. Και μέσω της κοινής μνήμης γίνεται και ο συγχρονισμός των επεξεργαστών. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Εδώ έχει διάφορα παραδείγματα από supercomputers. Τα MIMD, Multiple Extraction Multiple Data, χωρίζονται, όπως σας έχω πει, στα παράλληλα συστήματα, τα παράλληλα που θεωρούνται αυτά που είναι στον ίδιο υπολογιστή, με το ίδιο λειτουργικό σύστημα, με το ίδιο motherboard, στα SMP δηλαδή συστήματα, και στα κατανεμημένα συστήματα, distributed memory, κατανεμημένης μνήμης. Δηλαδή, πολύ διαφορετικοί υπολογιστές, όπου όλοι αυτοί οι υπολογιστές συνεργάζονται και συνδέονται με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την απόδοση του συστήματος, χρησιμοποιούμε, όπως θυμόμαστε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, τα FLOPs. Floating Point Operation Per Second, δηλαδή πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Και
μπορούμε θεωρητικά να υπολογίσουμε την απόδοση, το peak, το μέγιστο δηλαδή, που επειδή είναι θεωρητικό, είναι ιδεατό, δεν μπορούμε να το φτάσουμε συνήθως, με αριθμό πυρήνων, επί αριθμό μονάδων κινητής υποδιαστολής που έχει ο πυρήνας και επί τη συχνότητα. Βέβαια, εδώ καταλαβαίνετε, δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου καθυστερήσεις, θέματα συντονισμού κ.ο.κ. Κάποια θεωρητικά παραδείγματα για επεξεργαστές μπορούμε να βρούμε για διάφορες κάρτες γραφικών, για παράδειγμα, ή για επεξεργαστές και να βγάλουμε κάποιο αριθμό flops ή gigaflops. Και μια που είπαμε για κάρτες γραφικών, οι κάρτες γραφικών χρησιμοποιούνται εκτός από το gaming πάρα πολύ και στην πράξη υπολογισμών κινητής υποδιαστολής και γενικά υπολογισμού, computations, υπολογισμούς. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες γραφικών και για mining, προκειμένου να κάνουν bitcoin mining ή κάτι άλλο. Και γι' αυτό έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές στις κάρτες γραφικών, δηλαδή κάποιος που θα θελήσει αυτό τον καιρό να στήσει ένα σύστημα, ένα gaming PC και θα θελήσει μια καλή κάρτα γραφικών, θα δει ότι υπάρχει έλλειψη και η έλλειψη οφείλεται γιατί πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τις κάρτες γραφικών αντί να αποδίδει γραφικά, τις χρησιμοποιεί για πράξεις σε bitcoin mining, γιατί το bitcoin έχει φτάσει να έχει μια πολύ μεγάλη ισοτιμία. Και ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει λεφτά με το bitcoin. Μπορεί και να βγάλει. Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το bitcoin, αλλά από ό,τι έχω μελετήσει, είναι σαν το χρηματιστήριο και κάποιος που έχει στη φύση του να παίζει με το χρηματιστήριο, ενδεχομένως θα βρει και στο bitcoin πρόσφορο έδαφος να ασχοληθεί. Εγώ που δεν έχω ασχοληθεί ούτε με το χρηματιστήριο, γι' αυτό και δεν ασχολούμαι και με το bitcoin. Εν τούτης, προκαλεί όμως πρόβλημα το ότι ασχολούνται τόσο πολύ με το bitcoin, γιατί δεν μένουν κάρτες γραφικών για τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κάποιους υπολογιστές, π.χ. για σχεδιασμό κάτι γραφικών, αν είστε ως μηχανικοί, αν ασχοληθείτε με 3D design, ή για άλλους υπολογισμούς, για επιστημονικούς υπολογισμούς και το καθεξής. Η τεχνολογία CUDA χρησιμοποιείται σε διάφορες επιστήμες, όπου γενικά απαιτούνται πολλοί υπολογισμοί. Μηχανές, ατμόσφαιρα, ανθρώπινη βιολογία, Max Planck και ούτω καθεξής. Είναι διάφορα παραδείγματα. Η τεχνολογία CUDA ασφαλώς επιταχύνει τους υπολογισμούς, αλλά έχει ένα δικό της συγκεκριμένο τρόπο συγγραφής προγραμμάτων. Μπορείτε να δείτε κάποιο υλικό που έχω ανεβάσει στο E-Class. Θα υπάρξει βέβαια και μια διάλεξη θεωρίας που θα δούμε την CUDA. Το εργαστήριο βέβαια δεν θα σας ζητήσω CUDA. Αυτό κάποτε υπήρχε στο εργαστήριο, αλλά αποφάσισα ότι είναι πιο σημαντικό να μάθετε καλά OpenMPI και OpenMP και CUDA ενδεχομένως αν θέλει να ασχοληθεί κάποιος στη διπλωματική εργασία σε κάτι άλλο. Βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να τοποθετηθεί ως μάθημα. Μάθημα για πράξεις με CUDA, δηλαδή να είναι όπως είναι τα παράλληλα συστήματα, να γίνει ένα μάθημα συστήματα high performance computing που να ασχολείται μόνο με CUDA. Και δεδομένου ότι στο τμήμα μας έρχονται συνεχώς και νέοι συνάδελφοι κτλ., κάποια στιγμή θα αρχίσουν να παρέχονται και τέτοια εξειδικευμένα μαθήματα. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε στην επόμενη διάλεξη. Που αφορά θέματα διασωλήνωσης, στοιχείες υπολογιστών και στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Διασωλήνωση είχαμε δει, είχαμε ασχοληθεί και στην αρχή τεχνολογική υπολογιστών και θα ασχοληθούμε και εδώ, γιατί αποτελεί κομμάτι της παραλληλοποίησης και διασωλήνωση. Έχουμε πει ότι η διασωλήνωση τι είναι? Είναι η παράλληλη εκτέλεση εντολών σε έναν επεξεργαστή, όπου η εντολές βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις εκτέλεσης μέσα στον ίδιο επεξεργαστή. Και έτσι λοιπόν εκμεταλλευόμαστε πλήρως στον επεξεργαστή. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την παραλία θα πρέπει να την αναλύσουμε στα συστήματα παράλληλης κατανεμένης επεξεργασίας. Πριν την αναλύσουμε όμως, μια υπενθύμηση
για το Flynn, πώς είναι η ταξινόμηση. SISD, μονή υπολογιστές που έχουμε, που είχαμε, που με μονό πυρήνα κτλ. Uniprocessors. Το SIMD που είναι οι διανυσματικοί επεξεργαστές, οι οποίοι όμως δεν υπάρχουν πια σαν διανυσματικοί επεξεργαστές, αλλά στοιχεία της διανυσματικής επεξεργασίας βρίσκουμε στους σημερινούς υπολογιστές, στους σημερινούς επεξεργαστές, γιατί οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν διανυσματικές εντολές, έχουν καταχωρητές πολύ μεγάλους, διανυσματικούς, και μια που αναφερόμαστε για διανυσματικούς, δεν θα ήθελα να σας κρατήσω σε απορία τι είναι διανυσματική πράξη. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω θέλουμε να προσθέσουμε, να ανοίξω και εδώ. Έστω θέλουμε να προσθέσουμε ένα ολόκληρο πίνακα, υπάρχει ο πίνακας α, που έχει στοιχείο, 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 έχει πολλά στοιχεία αυτός ο πίνακας. Και ένα πίνακα β, που και αυτός έχει πολλά στοιχεία. Θυμάστε πριν ότι είχαμε αναλύσει το πρόβλημα το να προσθέσουμε διανύσματα C του I ίσον α του I συν β του I. Και για να το γράψω, για να το δείτε και οπτικά, C του I ίσον α του I συν β του I. Αυτό αν το εκτελέσουμε σε έναν πυρήνα, ασφαλώς θα πάρει κάπα επαναλήψεις για να εκτελεστεί. Όμως υπάρχει κάτι που ονομάζεται διανυσματική επεξεργασία και αυτό επιτρέπει να προσθέτουμε πολλές παραπάνω τιμές και ταυτόχρονα σε ένα κλοκρολόγιο. Δηλαδή εδώ κάθε φορά θα προσθέσαμε σε του α, αλλά του i και β του i. Αν όμως προσθέταμε ανά 4, για παράδειγμα σε από i ίσον 0 μέχρι i ίσον 3, βάζω το άνω κάτω τελεία, α από i ίσον 0, i ίσον 3, συν β από i ίσον 0 έως i ίσον 3. Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει, ότι προσθέτουμε στον ίδιο κλοκρολογιού 4 νούμερα αντί για ένα. Δηλαδή, ενώ θα είχαμε αυτό συν αυτό πρόσθεσέ το και βγάλει το αποτέλεσμα, αυτό συν αυτό πρόσθεσέ το βγάλει το αποτέλεσμα, αυτό συν αυτό ξεχωριστά μοναδικά, τώρα με τη διανυσματική επεξεργασία μπορούμε, όχι όλο το α, τα 4 στοιχεία του α να τα προσθέσουμε με τα 4 στοιχεία του β και να έχουμε 4 διαφορετικά αποτελέσματα. Σε τι διαφέρει όμως η διανυσματική επεξεργασία από το απλώς να κάνουμε πράξη σε έναν αριθμό πολλών bit? Διαφέρει γιατί δεν υπάρχει μετάδοση κρατουμένου. Αυτά είναι όλα ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κρατούμενο από το ένα στο άλλο. Όχι, τίποτα. Όλα αυτά τα νούμερα, ένας διανυσματικός επεξεργαστής, ένας διανυσματικός καταχωρητής, δηλαδή υπάρχει ένας καταχωρητής, για παράδειγμα, 256 bit, ο οποίος χωρίζεται σε κομμάτια. Και αυτός, ας πούμε, είναι ο διανυσματικός α καταχωρητής και ένας άλλος καταχωρητής β, ο οποίος και αυτός χωρίζεται σε κομμάτια, γίνεται μια πράξη πρόσθεσης και βγάζει αποτελέσματα σε έναν άλλο καταχωρητή ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρχει μεταφορά κρατουμένου σε ένα μετάλλο. Δηλαδή, αυτό το όριο που είναι μέσα στο καταχωρητή, που είναι νοητό βέβαια όριο, δεν υπάρχει όριο, γιατί είναι 256 bit, αλλά ξέρουμε τα 32 bit προσθέτεται μόνο τους με τα άλλα 32 bit, του άλλου καταχωρητή. Τα επόμενα 32 bit μόνο τους με τα υπόλοιπα 32 bit. Δηλαδή δεν υπάρχει μεταφορά κρατουμένου από τα πρώτα 32 bit στα δεύτερα 32 bit. Είναι τελείως ανεξάρτητα. Αυτό είναι διανυσματική επεξεργασία, είναι ας πούμε διανυσματική άθρηση. Δηλαδή με τον ίδιο, στον ίδιο χρόνο, αντί να προσθέτουμε ένα στοιχείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο παράδειγμα εδώ με το ΑΒ, προσθέτουμε 4 στοιχεία. Άρα γλιτώνουμε, κερδίζουμε 4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν βέβαια καταχωρητές μεγαλύτεροι, όπως σας είπα, 256 bit, το οποίο μπορούμε, για παράδειγμα, να το χωρίσουμε σε 4 ομάδες των 64 bit ή σε 8 ομάδες των 32 bit. Άρα τι σημαίνει 8 ομάδες των 32 bit? Ότι μέσα σε ένα clock ρολογιού πρόσθεσης
έχουμε προσθέσει 8 αριθμούς με άλλους 8 αριθμούς και έχουμε 8 αριθμούς αποτέλεσμα. Εκεί που θα θέλουμε 8 διαφορετικές προσθέσεις, κάνουμε μία πρόσθεση και έχουμε τις 8 μας τιμές. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διανυσματική πράξη. Παλιά υπήρχαν επεξεργασίες που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική που κάνει μόνο διανυσματική επεξεργασία. Τώρα δεν έχουμε τέτοιες επεξεργασίες. Τώρα έχουμε επεξεργαστές που φέρουν όμως στοιχεία διανυσματικές επεξεργασίες. Οι σημερινοί επεξεργαστές βλέπετε ότι έχουν, για παράδειγμα, MMX εντολές, SSE και ούτω καθεξής. Αυτές οι εντολές όλες είναι εντολές που εκτελούνται σε διανυσματικούς καταχωρητές. Τώρα, πώς χρησιμοποιείτε εσείς όμως τη διανυσματική επεξεργασία? Γιατί καλό είναι να ξέρουμε το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά με τα παράλληλα αισθήματα τι κάνουμε? Λοιπόν, η διανυσματική επεξεργασία, για να την εκμεταλλευτείτε εσείς, θα πρέπει είτε να γράψετε assembly, που είναι δύσκολο πια. Εμείς τώρα είμαστε σε high level, δεν δουλεύουμε πια assembly, δουλεύουμε σε C. Ή στη C, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την διανυσματοποίηση, πρέπει να σχεδιάσετε τους βρόχους σας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο compiler να ανιχνεύσει την διανυσματοποίηση. Δηλαδή, γράφετε εσείς τους βρόχους με κατάλληλο τρόπο και στον compiler θέτετε μια παράμετρο που είναι το vectorize, δηλαδή να το διανυσματοποιήσει, και μάλιστα θέτετε και την παράμετρο του αναλυτικού report στο τέλος που σας δείχνει ποια loops έγιναν vectorize και ποια όχι. Αυτό βέβαια είναι πιο προχωρημένο θέμα, δεν ξέρω αν θα το καλύψουμε. Ίσως το καλύψουμε στο πρώτο τελευταίο εργαστήριο που έχω βάλει προχωρημένα θέματα παραλληλοποίησης. Υπάρχει βέβαια εργαστηριακό φυλάδιο. Κάποτε υπήρχε και κάποια εργαστηριακή άσκηση. Αλλά επειδή είναι γενικά δύσκολη η διανυσματοποίηση, γι' αυτό και το έχω ως προαιρετικό. Υπάρχει το υλικό, μπορείτε να το μελετήσετε. Μπορεί να το δούμε στο 10ο εργαστήριο, πώς γίνεται η διανυσματοποίηση. Απλώς θα σας πω ότι σε διάφορους διαγωνισμούς παραλληλοποίησης που έχουν γίνει κατά διαστήματα, όσοι κάναν OpenMP ή OpenMP ή CUDA κτλ., δεν πέτυχαν την πρώτη θέση, σε αντίθεση με αυτούς που βάλαν και διανυσματοποίηση. Η διανυσματοποίηση ήταν αυτό που έδωσε το boost, δηλαδή OpenMP, OpenMP, CUDA και διανυσματοποίηση, ήταν αυτό που οδήγησε την ομάδα που το έκανε στην κορυφή. Γιατί κατά διαστήματα υπάρχουν διαγωνισμοί από μεγάλες εταιρείες που λένε, έχεις αυτό το πρόγραμμα, όποιος καταφέρει το μεγαλύτερο speed up θα πάρει ένα βραβείο. Και έχεις ένα μήνα μπροστά, ένα-δύο μήνες, δουλεύεις full, κάνεις δοκιμές και τα λοιπά, να το παραλληλοποιήσεις. Και αυτό πάντα που βλέπω είναι ότι πρέπει να τα κάνεις όλα. Δεν είναι μόνο OpenMP, OpenMPI. Αν θες την πρώτη θέση, πρέπει να ξέρεις και διανυσματοποίηση. Λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμη η τεχνική της διανυσματοποίησης. Δίνει ένα boost πολύ μεγάλο, γιατί φανταστείτε εδώ, αν προσθέτουμε 8 στοιχεία, μας δίνει boost 8. Δηλαδή, ταχύτητα επί 8. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο συντελεστής, επί 8. Και άμα το δούμε και σε ένα HPC που θα έχουμε πολλούς επεξεργαστές, πολλούς πυρήνες κτλ., είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο. Λοιπόν, αυτό είναι η διανυσματοποίηση. Αυτό vector processor. Υπάρχουν και επεξεργαστές πίνακα, array processor, δεν τους χρησιμοποιούμε πια. Αυτό ήταν custom αρχιτεκτονικές VLSI, οπότε το αφήνουμε. MISD που δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά MIMD, αυτό που χρησιμοποιούμε, που είναι τα shared memory, tightly coupled με αυστηρή διασύνδεση, και τα loosely coupled με χαλαρή διασύνδεση. Στο tightly coupled έχουμε τα SMP και τα NUMA, και στο loosely coupled είναι τα clusters, δηλαδή οι συστοιχίες υπολογιστών με κατανεμημένη μνήμη. Ιωσήφ, θέλεις να ρωτήσεις κάτι και σήκωσες χέρι, αν θες να... Κύριε, μπορούμε να ξαναεξηγήσουμε λίγο την έννοια multiple instruction? Multiple instruction υπάρχει σε SD και multiple instruction σε MD. Εσύ σε ποιο από τα δύο ενδιαφέρεσαι? Και στα δύο γενικά. Ας δούμε το MIMD. Το MIMD σημαίνει το multiple instruction, θα το δούμε σαν πολλαπλή πυρήνες. Άρα, πολλαπλή πυρήνες, το multiple, πολλαπλή πυρήνες, ο κάθε πυρήνας δηλαδή εκτελεί δικές του εντολές, multiple, πολλαπλή πυρήνες, σε πολλαπλά δεδομένα. Δηλαδή, ο κάθε πυρήνας
εκτελεί πράξεις σε διαφορετικά δεδομένα από ό,τι άλλες επεξεργασίες. Ο πρώτος επεξεργασίας εκτελεί ένα δικό του πρόγραμμα σε ένα κομμάτι δεδομένων, ο δεύτερος επεξεργασίας ένα δικό του πρόγραμμα σε ένα δεύτερο κομμάτι δεδομένων και το καθεξής. Αυτό είναι λοιπόν πολλαπλοί επεξεργαστές και ο κάθε επεξεργαστής εκτελεί διαφορετικά δεδομένα. Υπάρχει τελείως ανεξαρτησία. Είναι αυτό που έχουμε στους υπολογιστές μας, τα multi-core συστήματα, είτε στον ίδιο υπολογιστή, είτε αυτό που κάνουμε με το OpenMPI σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Η άλλη κατηγορία που είναι κυρίως θεωρητικό μοντέλο είναι το, γιατί δεν βρίσκουμε τέτοιες υλοποιήσεις, είναι multiple instruction single data. Δηλαδή, έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές, δηλαδή ο καθένας εκτελεί το δικό του πρόγραμμα, αλλά όλοι το εκτελούν στα ίδια δεδομένα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και κάποια υλοποίηση που να φαίνεται εδώ στην πράξη, αλλά εδώ είναι ένα θεωρητικό μοντέλο που κάποιοι, ας πούμε, είπανε, για παράδειγμα, στο multiple instruction single data έχουμε πολλαπλούς πυρήνες που ο κάθε πυρήνας εκτελεί ένα δικό του πρόγραμμα για να σπάει κωδικούς και είναι τα ίδια δεδομένα που είναι ο κωδικός, ο HAST, για παράδειγμα. Οπότε έχουμε πολλαπλούς επεξεργαστές που προσπαθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικούς αλγορίθμους, να σπάσουν τον κωδικό στα ίδια δεδομένα. Ίσως θα μπορούσε να είναι και αυτό. Αλλά δεν έχουμε τέτοιες υλοποιήσεις ξεχωριστές όπως οι άλλοι υπολογιστές, είναι κυρίως θεωρητικό. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το multiple instruction, multiple data, αυτό που μας αφορά. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο βλέπω ότι έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της διάλεξης, οπότε απλώς να δείξω ένα-δύο slides ακόμα της διασωλήνωσης και θα μπούμε στο quiz. Οπότε ήδη από τώρα σας λέω, συνδεθείτε στο ARC, κάθετος ARC ή UDALINO, κάθετος iQuiz, γιατί σε επόμενα λεπτά θα το ενεργοποιήσω και μόλις το ενεργοποιήσω έχετε 30 δευτερόλεπτα. Για να συνδεθείτε και να συνδεθείτε στο lobby. Λοιπόν, οι τέσσερις κατηγορίες είναι low distraction. Θυμόμαστε η διασωλήνωση που βασίζεται στο fetch, decode, execute, store, που συνεχώς εκτελείται. Και εξετάζουμε τώρα στο απλή περίπτωση SISD, πώς θα γίνεται το pipeline, και στη συνέχεια αυτό το ίδιο pipeline ισχύει βέβαια και στο MIMD που έχουμε στις μέρες μας. Συνεχώς ο επεξεργαστής εκτελεί το fetch, decode, execute, store. Είναι ένας αέναος βρόχος, ποτέ δεν τελειώνει. Συνεχώς ο επεξεργαστής όσο παίρνει ρεύμα εκτελεί αυτό το μοντέλο. Fetch, decode, execute, store. Και η διασωλήνωση, δηλαδή το να χωρίσουμε το κάθε στάδιο fetch, decode, execute, store σε ξεχωριστά στάδια για να μπορεί η κάθε εντολή να βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο εκτέλεσης, μας επιταχύνει τους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ ότι σε μια δεδομένη στιγμή μέσα στον χρόνο αρχικά έρχεται η πρώτη εντολή, fetch, μετά αυτή η εντολή fetch load και πάει σε άλλη φάση και το TAF συν 1 χρονική στιγμή μπαίνει μια ακόμα εντολή. Στο TAF συν 2 έχει μπει και η τρίτη εντολή, στο TAF συν 3 η τέταρτη εντολή, TAF συν 5 ή 5 εντολή και το καθεξής. Συνεχώς δηλαδή μπαίνουν εντολές με τον επεξεργαστή και αυτές οι εντολές βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης. Και ο συνολικός χρόνος βελτιώνεται και γίνεται μη πλην 1 συν 5, ενώ χωρίς διασωλήνωση ο χρόνος θα ήταν πολλαπλάσιος, γιατί κάθε εντολή θα ήθελε 5 στάδια εκτέλεσης σε αυτό το μοντέλο και αυτό έχει συνέπεια να έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρηση χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε τη διασωλήνωση. Σε αυτό το σημείο όμως θα σταματήσουμε αυτή τη διάλεξη, θα τη συνεχίσουμε την επόμενη φορά, που θα είναι, όπως είπαμε, την Παρασκευή 7 με 9 το βράδυ. Και πάμε iQuiz. Πού είναι το iQuiz? Εδώ, το φέρνω τώρα. Κύριε. Τι είναι? Ναι. Την άλλη Παρασκευή, έτσι. Ναι, την άλλη Παρασκευή. Παρασκευή 19 Μαρτίου. Θα βγει ανακοίνωση όμως τώρα μόλις πάρω το OK από τη γραμματεία. OK, μας έδωσε το check. Έχουμε 10 ερωτήσεις, έχουν επιλεχθεί 10 ερωτήσεις για τη σύνδεση. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω την καταγραφή για να ανέβει στο YouTube. Παραμένω μαζί στο quiz και επιθυμίζω αύριο 7 η ώρα στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε μελετήσει το υλικό που σας έχω στείλει.